άκουσα πολύ, άκουσα εκφράσεις χθες από τον κύριο Αντιπεριφερειάρχη που πραγματικά με έθλιψαν και πολύ περισσότερο νομίζω από όλες αυτές τις τάσεις. Θίγονται οι πολίτες της Δυτικής Μακεδονίας. Δεν μπορώ να καταλάβω από πού προκύπτουν οι συνειρμοί όταν άκουσε για Κοζάνη ψηφίσανε, συνεννοούμενοι με ματιές. Ναι. Εν πάση περιπτώσει, αν καταφέρνουμε ακόμα και στο Περιφερειακό Συμβούλιο ως παράταξη να συνεννοούμαστε με ματιές, είναι θα έλεγα πολύ καλύτερο από το να μην καταφέρνουν κάποιοι να συνεννοούνται με το λόγο τους. Πιστεύω ότι βγαίνει ένας τρόπος λειτουργίας που δεν έγκυται στην δημοκρατική λειτουργία που φανταζόμαστε εμείς και μες στο Περιφερειακό Συμβούλιο και θα είναι ζήτημα την επόμενη φορά μες στο Περιφερειακό Συμβούλιο και προς τον κύριο Περιφερειάρχη. Ποιο θα είναι θέμα? Για τον κύριο Αντιπεριφερειάρχη. Α, θα βάλετε θέμα? Προσπαθεί να σηκώσει το λάβαρο της Επανάστασης. Μάλλον έχω την αίσθηση ότι ενδιαφέρεται και προφανώς δεν θέλω να μπω στις προσωπικές του φιλοδοξίες να είναι βουλευτής της υποψήφιος της Νέας Δημοκρατίας. Ο κύριος Σαββόπουλος. Ο κύριος Σαββόπουλος, ναι, γιατί χρησιμοποίησε εκφράσεις χθες στη συνέντευξή του που μιλούσε για κουκουέ συνασπισμό. Δεν έχει καταλάβει μάλλον για τη βηματική. Εκεί, κοιτάξτε να δείτε, έχουμε την στήριξη των κομμάτων για να ήμασταν υποψήφοι. Από και εκεί πέρα όμως εκπροσωπούμε τα συμφέροντα των πολιτών της Δυτικής Μακεδονίας. Εμείς, πιστοί στον προεκλογικό μας λόγο, είπαμε για όλα τα ζητήματα που προκύπτουν και θίγουν τους πολίτες της Δυτικής Μακεδονίας, θα μας βρίσκει απέναντι η κυβέρνηση. Δεν είμαστε οι κυβερνητικοί εκπρόσωποι. Και εγώ ως επικεφαλής δεν έχω τέτοιο θεσμικό ρόλο. Και το λέω αυτό με τα πολύ του γνώσεως, γιατί το προηγούμενο διάστημα, είτε με το πετρέλαιο θέρμανσης, είτε με άλλα ζητήματα, προσπαθούν κάποιοι να πείσουν ότι η παράταξη της μείζωνος αντιπολίτευσης ασχολείται μόνο με τα ζητήματα του νομού Κοζάνης. Το σημείο δε του πρακτικού που δεν συμπεριλαμβάνεται, γιατί έχουμε προβλήματα και με τις ηχητικές εγκαταστάσεις, αλλά αυτό πρέπει να ακούγεται και όπως και οι τοποθετήσεις και του κυρίου Κιωσέ από την Περιφερειακή Ενότητα Φλόρινας, όταν ερωτήθη από τον κύριο Αντιπεριφερειάρχη, δηλαδή αν κλείσουν τα άλλα κέντρα νεοσυλλέκτων, τι θα κάνετε. Λέω, είπα χαρακτηριστικά θα το δούμε τότε. Σε μία λογική ότι δεν μπορεί να έχει αυτό ένα συμβολικό προληπτικό χαρακτήρα, αλλά αφού υπήρξε αυτή η επιμονή, εμείς δεν θα είχαμε καμία αντίρρηση. Και το λέω αυτό γιατί κατανοείτε κι εσείς, ως χωρικός αντιπεριφερειάρχης, ο αντιπεριφερειάρχης της Ενότητας Καστοριάς, το να φτάσει στο σημείο να μιλήσει για τα στρατόπεδα της Δυτικής Μακεδονίας, μακριά πιστεύω από τον θεσμικό του ρόλου, θα μπορούσε αυτή η εισήγηση να την κάνει ο κ. Περιφερειάρχης, αν ήταν το νόημα αυτό, ή κάποιος από τους αρμόδιους αντιπεριφερειάρχες, νομίζω ότι δείχνει πολλά. Και επειδή προκύπτουν καθημερινά ζητήματα, κύριε Παραρά, και οι πολίτες είναι θυμωμένοι και δεν θέλουμε σε καμία των περιπτώσεων αυτά που συμβαίνουν στην κεντρική πολιτική σκηνή να μεταφερθούν στην τοπική και περιφερειακή αυτοδιοίκηση. Όπου οι πολίτες θα στρέφονται ενάντια στους αιρετούς της αυτοδιοίκησης. Και το λέω αυτό ως νέος άνθρωπος που είχα την τιμή να είμαι υποψήφιος περιφερειάρχης, να είμαι επικεφαλής μιας ολόκληρης παράταξης. Εδώ με συγχωρείτε, αλλά εδώ βλέπω ότι μπαίνουν θέματα πια, δηλαδή κομματικά. Λέτε ότι ο Σαββόπουλος προφανώς συμπεριφέρεται έτσι, γιατί διεκδικεί συμμετοχή στη βουλευτική λίστα. Ο κύριος Σαββόπουλος σας απολογηθεί για τα θέματα που φέρνει για οφειλές της πρώην ΝΙΑ Καστοριάς για θέματα γενικώς που χρονίζουν, να δει τα ουσιαστικά, να δει ότι σήμερα πριν από λίγο ανακοινώσατε κουτσουρεμένο, βέβαια δεν με βρίσκει απόλυτα σύμφωνο, και έχει να κάνει με το ότι δεν αναλαμβάνονται τοπικές πρωτοβουλίες για την απασχόληση και σερβίρονται ξαφνικά κάποιες λύσεις που σε μία περίοδο που καίγεται ο κάθε πολίτης και ιδιαίτερα στην Ενότητα της Καστοριάς. Είστε αντίθετος κι εσείς. Πήγανε να με βγάλουν τρελό πριν. Πέντε μήνες. Κοιτάξτε να δείτε, το λέω στη λογική πάντα και δεν έχει να κάνει. Σας είπα ότι δεν είμαι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Εντάξει, βεβαίως. Αλλά αυτό όμως κουβαλάει κάτι από το παρελθόν. Ποτέ σε τοπικό επίπεδο, σε σπάνιες περιπτώσεις υπήρχαν κάποιες εξαιρέσεις, δεν είχαν αναλυφθεί πρωτοβουλίες για να ξέρουμε εμείς πού θέλουν να κατευθυνθούν αυτά τα χρήματα για να περιορίσουν και να μειώσουν την ψαλίδα της ανεργίας. Άρα λοιπόν υπάρχει ευθύνη σε αυτούς που διοικήσαν και στο παρελθόν, γιατί θα μπορούσαν να έχουν ένα ολοκληρωμένο σχέδιο καταρχήν για την Ενότητα της Καστοριάς και πλέον ως Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Επειδή λοιπόν είμαι νέος άνθρωπος, θα χαρώ πολύ σε έναν μεταγενέστερο χρόνο που θα έχουμε κατακτήσει την έννοια της περιφερειακής συνείδησης, στην ηλικία των παιδιών μας φαντάζομαι, που θα είμαστε όλοι ένα και θα το εννοούμε, να παίρνουμε πιο ουσιαστικές αποφάσεις. Υπάρχει δηλαδή μία μονόπλευρη προσέγγιση να δείξουμε στην Περιφερειακή Ενότητα της Καστοριάς ότι ο κύριος Αντιπεριφερειάρχης ενδιαφέρεται μόνο για την Καστοριά, οι υπόλοιποι εκπροσωπούν την κυβέρνηση και μόνο την Περιφερειακή Ενότητα της Κοζάνης. Να έρθουμε λίγο στο διατάκτο. Μακριά από εμάς. Μακριά λέτε. Χαιρετήσαμε την κατασκευή στο φράγμα εκεί, Νεστορίου, για έναν και μόνο λόγο. Δημιουργεί αναπτυξιακή προοπτική, δίνει δουλειά, δημιουργεί και εγγύηση για το μέλλον
για τις αρδευόμενες εκτάσεις που θα καλλιεργήσουν λοιπόν, εκεί οι θα αγρότες. Πρέπει να σας πω ότι όλα αυτά πρέπει να λύνονται και με διάλογο και με συζήτηση και γενικότερα με την παρουσία όλων σας. Τι θέλω να σας πω τώρα όμως, ακούστε λίγο. Ξεκαθαρίστε μου κάτι για να το κλείσουμε το κομμάτι αυτό. Όταν ανακοίνωσε προφορικά ο Σαββόπουλος προχθές ότι πάμε σε ένα ψήφισμα και για τα τρία, το ακούσατε φαντάζομαι, και για τα τρία προφορικά, γιατί στη γραπτή εισήγηση, η οποία δεν είχε επικυρωποιηθεί όπως κατάλαβα, αναφέρονταν το Άργος οριστικό μόνο. Ο ίδιος όμως στην προφορική του εισήγηση είπε λοιπόν και για τα τρία. Συμφωνούμε σε αυτό ή όχι? Δεν διαφωνούμε, εξάλλου υπάρχει αδιάψευστο στοιχείο. Μπράβο. Και ντοκουμέντο. Ακούω όμως να λέτε. Από εμάς θα ακούσετε μόνο αλήθειες. Ακούστε τώρα. Ακούω να λέτε εσείς ότι, μεταξύ άλλων, σε ένα θέμα λοιπόν που δεν υφίσταται, να έρθουμε να πούμε ότι υφίσταται και να στείλουμε υπομνήματα. Πιστεύω λοιπόν ότι με η πιο. Η αναφορά μου ήταν και νομίζω ότι φαίνεται πολύ καθαρά, ναι, για το κέντρο νεοσυλλέκτων, ναι, του Άργους Οριστικού. Εννοώ ότι έχει. Περιμένετε λίγο. Αν μπράβο. Εάν γιατί δεν έχει. Έγινε απόλυτα αντιληπτό, νομίζω ότι. Γιατί όπως ξέρετε, ο Απόστολος ο Κιωσές τοποθετείται αμέσως μετά τον επικεφαλής. Ναι, ο κύριος Κιωσές βέβαια απόλυτη, είπε να μην γίνουμε και γραφικοί κιόλας, έτσι. Ναι, με απόλυτη καθαρότητα είπε αυτό και λέει με τον κίνδυνο να μην γίνουμε γραφικοί. Βάλαμε και το. Γιατί το λέμε αυτό. Θα σας εξηγήσω ευθύς, ναι, αμέσως. Νομίζω ότι είναι απόλυτα καθαρό ότι έτσι είναι και φαίνεται ότι το έχει ζητήσει ο κύριος Αντιπεριφερειάρχης. Το ζητούμενο δεν είναι μόνο εκεί. Προκύπτουν καθημερινά ζητήματα. Εάν εξαντλήσουμε τη λειτουργία σε μια λογική υπομνημάτων, δηλαδή ήδη έχουμε υπόμνημα για τα στρατολογικά γραφεία και για αυτό που θα ακούγεται ότι θα υπάρχει στρατολογική υπηρεσία στην ενότητα Κοζάνης Εφικίν, επειδή εκεί είναι η έδρα του σώματος. Όχι, δεν ακούγεται. Νομίζω δόθηκε και απάντηση σε ερώτηση στη Βουλή. Απάντηση. Είναι οριστικό αυτό. Είναι οριστικό. Άρα λοιπόν τι θέλω να σας πω. Ότι τα στρατολογικά γραφεία πηγαίνουν ένα, θα γίνει στην Κοζάνη. Λοιπόν, καθημερινά λοιπόν συμβαίνουν πολλά και δυσάρεστα για όλους τους πολίτες στη Δυτική Μακεδονία. Η περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και η παράταξη της πλειοψηφίας κατά βάση, γιατί ουσιαστικά την ευχέρεια των κινήσεων mm-hmm. την έχει η Περιφερειακή Αρχή, μπορεί να δει ένα ζήτημα που έχει να κάνει με όλα αυτά τα αρνητικά που συμβαίνουν στη Δυτική Μακεδονία. Mm-hmm. Ναι, ναι, ναι. Σε ποια λογική όμως? Να πάρει κάθε ενότητα πράγματα που δικαιούται και που μπορούν να συμβάλλουν σε μια ισόρροπη ανάπτυξη της περιφέρειάς μας και να μην παρατηρούνται στρεβλώσεις. Το να στέλνουμε υπομνήματα να μην κλείσει κανένα κέντρο νεοσυλλέκτων, να μην κλείσει κανένα στρατολογικό γραφείο, να μην κλείσει κανένα νοσοκομείο, είδατε, είπατε νωρίτερα. Να εμπλέκεται στη συζήτηση χθες από τον κύριο Αντιπεριφερειάρχη και θλίβομαι πραγματικά για το επίπεδο της συζήτησης που έβαλε στο τραπέζι, να μιλάει για τα σχολεία την ίδια στιγμή με το κέντρο νεοσυλλέκτων. Ο κύριος Αντιπεριφερειάρχης λοιπόν εκεί πέρα δεν έχει αντιληφθεί ότι αν η χώρα με όλα αυτά τα δύσκολα που περνά κινηθεί έτσι το επόμενο διάστημα, δεν θα υπάρχουν νέοι άνθρωποι να υπηρετήσουν στα κέντρα νεοσυλλέκτων. Οφείλουμε λοιπόν πολύ νωρίτερα, γιατί στην εισήγησή του συμπεριλαμβανόταν και το ποσοστό ότι έχουμε 20% ανεργία και πάντως δεν είμαι 25. Εγώ ούτε η παράταξή μου η γενεσιουργός αιτία του προβλήματος, mm-hmm. έμπλεξε 100 διαφορετικά θέματα για να δείξει στους πολίτες της Καστοριάς, στους Καστοριανούς και τις Καστοριανές, ότι τα θέματα της ενότητας θα υπερασπίζεται μόνο ο κύριος Αντιπεριφερειάρχης. Μάλλον ξεχνά ότι έχει να λογοδοτήσει στον κύριο Περιφερειάρχη, ο οποίος κρίνεται για τη συνολική εικόνα, γιατί περιφερειακή συνείδηση πάμε να καθιερώσουμε. Αχα, εάν ο καθένας από εμάς κρύβει προσωπική στρατηγική, θα κριθεί αυστηρά από τους πολίτες το επόμενο διάστημα. Και με θλίβει αυτό πραγματικά, γιατί σας άκουγα με πολύ προσοχή στην συζήτηση που είχατε για τις θέσεις εργασίας, ναι, και έλεγα δεν μπορεί σε μία περίοδο που οι οικογένειες στη Δυτική Μακεδονία στερούνται βασικών αγαθών. Και δεν κινδυνολογώ καθόλου. Υπάρχουν οικογένειες που δεν έχουν να πάρουν γάλα στα παιδιά. Είναι έτσι όπως το λέτε. Ούτε σαν τα κοκόρια να μαλώνουμε, θα πρέπει να είμαστε υπεύθυνοι και ουσιαστικοί. Και εν πάση περιπτώσει να καταλήξω και στο προκείμενο. Κοιτάξτε να δείτε. Διαφωνίες πάντα θα υπάρχουν. Δεν μπορεί κανένας να πει ότι κατόπιν πιέσεων αποφασίστηκε και τελικά είπανε ναι. Το θέμα είναι ότι μέσα από έναν ουσιαστικό διάλογο μπορούμε να καταλήξουμε κάπου. Δηλαδή στο πρώτο θέμα που συζητήσαμε χτες και αφορούσε τη ΔΕΗ και ομόφωνα αποφάσισε αυτό που αποφάσισε, σχεδόν ομόφωνα, οι δύο παρατάξεις της, η πλειοψηφία και η μείζων αντιπολίτευση, υπερθεμάτισαν την εισήγηση του κυρίου Αδαμίδη του Περιφερειακού Συμβούλου. Είναι κακό για τους πολίτες. Πάντως, με αυτόν τον τρόπο πρέπει να κινηθούμε το επόμενο διάστημα. Από ό,τι καταλαβαίνω, εμάς μας έχει προβληματίσει, ναι, πάρα πολύ σοβαρά αυτό το ζήτημα. Θα αναλάβουμε πρωτοβουλίες για όλα τα θέματα που συμβαίνουν, ξεκινώντας από τα νοσοκομεία, ναι, γιατί νομίζω ότι αυτό περιμένουν οι πολίτες σήμερα.
και δεν ψάχνω να βρω ούτε εγώ, ούτε πιστεύω κανένας μέσα στην παράταξη. Από ό,τι βλέπω όμως, σας εκλογική πελατεία. Εκλογική πελατεία. Ήδη το συνδέετε απόλυτα όμως για το πώς κινείται ο αντιπεριφερειάρχης Καστοριάς. Λέτε ότι όλα αυτά έχουν σχέση με το τι προσωπικά σκέπεται ο ίδιος για τον Προφανώς. Εαυτό του. Και με έχεις ακούσει εμένα να λέω ότι ναι, είχα τη στήριξη, δεν κρύβω την κομματική εσείς, μου ταυτότητα. Εσείς είστε υπέρ... Οι πολίτες με επέλεξαν για να είμαι στην μείζωνα αντιπολίτευση για την περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Εσείς φαντάζομαι, κύριε Παπαϊορδανίδη, ούτε κουκουέ είπα μέσα, ούτε συναντισμό. Εσείς υποστηρίζετε το διάλογο. Αν έτσι τους αντιλαμβάνεται ο κύριος Σαββόπουλος, νομίζω ότι αυτός πρέπει να Εσείς υποστηρίζετε το διάλογο, ότι μέσα από το διάλογο, μέσα από προτάσεις βρίσκουμε τις λύσεις. Ο κύριος Σαββόπουλος είναι εδώ. Και να σας πω κάτι, στην εισήγησή μου έχετε ακούσει πολύ καθαρά και το ακούν όλοι οι ακροατές πλέον, ότι συνεχάρει τον κύριο αντιπεριφερειάρχη, τους δημάρχους για την πρωτοβουλία που πήραν και πήγαν. Ναι, αλλά ακούστε κάτι. Ακούστε όμως κάτι. Ενώ σας λέει ότι πάμε για τα 3 στρατόπεδα, εγώ έχω σημειώσει 4 πραγματάκια τα οποία λέτε. Να σας τα πω λίγο, να τα θυμίσω. Ναι, δεν μεταξύ άλλων, φράσεις. Όχι, όχι. Όχι, φράσεις δικές σας. Μια υπεύθυνη στάση έναντι της κοινωνίας, λέτε. Ναι. Με λυπεί όμως το γεγονός και νομίζω ότι είναι πρόχειρο αυτό που κάνετε, κύριε Αντιπεριφερειάρχη. Μετά, ναι. Τι θέμα συζητούμε σήμερα εδώ, για ποιο λόγο. Δηλαδή, λέτε, και εκεί που υπάρχει βούληση πολιτική από την κυβέρνηση, θα δημιουργούμε θέματα για να τα δημιουργούμε. Πιο κάτω. Ναι. Με περισσότερη προσοχή στα ζητήματα αυτά. Δεν υφίσταται ως θέμα. Είναι εκ του μη όντως η συζήτηση αυτή. Ενώ τα λέτε όλα αυτά, το ψηφίζετε μετά. Τα λέω αυτά μιλώντας για το κέντρο εκπαίδευση νεοσυλλέκτων. Ναι, αλλά προηγικό. Στην εισήγησή του, επαναλαμβάνω, την προφορική έχει μιλήσει για τα 3. Εκεί ναι, είναι λοιπόν που λέει ότι. Γίνεται, αν ναι. Εκεί ανέφερε ο κύριος Σαββόπουλος ότι μετά από τα 3, λέει, κοιτιόντουσαν και κάναν νοήματα μεταξύ τους. Έτσι είπε. Υπήρξε ο αγορητής μας, ο Απόστολος, ο Κιωσές, και ακούστηκε πάρα πολύ καλά το τι έχει πει. Εγώ μίλησα καθαρά για το κέντρο εκπαίδευση νεοσυλλέκτων στο Άργος Αρεστικό, βάζοντας τη διάσταση ότι δεν μπορεί να παίρνουμε μια γραπτή εισήγηση. Ναι, είναι καθαρό την αυτό. Οποία το μόνο που αναφερόταν ήταν το κέντρο εκπαίδευση νεοσυλλέκτων και για να είναι υπαρκτό το θέμα. Έτσι. Και για να είναι υπαρκτό το θέμα, ζητούμε ένα ψήφισμα για όλα τα στρατόπεδα. Για μισό λεπτό και λίγο τώρα. Είναι ο αντιπεριφερειάρχης στη γραμμή μας. Να κάνουμε διάλογο, κύριε Παπαγιώργο. Δεν ξέρω πόσο εύκολο, παρόλο που τον επιθυμώ το διάλογο είναι να κάνω. Νομίζω ότι ο διάλογος του κυρίου αντιπεριφερειάρχη με τον κύριο Κιωσέ, που ήταν από την παράταξή μας ο υποψήφιος αντιπεριφερειάρχης, με καλύπτει. Τα ζητήματα που αφορούν τον κύριο Σαββόπουλο θα μπουν στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Να μην του δώσετε με ερωτήματα. Όχι, δεν έχω καμία αντίρρηση. Απλά οφείλω να το καταθέσω. Έτσι. Γιατί θα είναι θέμα στο επόμενο Περιφερειακό Συμβούλιο. Θα βάλετε θέμα στο Περιφερειακό Συμβούλιο για τη συμπεριφορά του κύριου Σαββόπουλου. Κύριε Σαββόπουλε, γεια σας. Κάποιοι νομίζω ότι δεν αντιλαμβάνονται ούτε τον ρόλο τους και έχουν ξεφύγει σε ένα άκρατο λαϊκισμό. Δεν βγαίνουν υπεύθυνες φωνές. Το αντίθετο, μάλιστα, βγαίνουν κομματικές φωνές. Ορίστε, κύριε Σαββόπουλε. Καλημέρα, κύριε Παραδά, καλημέρα και στους κρατές. Καλή σας μέρα. Να ευχαριστήσω και τον κύριο Παπαϊορδανίδη για τα πολύ καλά του λόγια, για το ρόλο μου ως αντιπεριφερειάρχη Καστοριάς. Να το ρωτήσω αν έχει κεματικές ικανότητες, δηλαδή πού ανακάλυψε ότι εγώ έχω προσωπική φιλοδοξία να κατέβω ως βουλευτής της Καστοριάς με τη Νέα Δημοκρατία. Είδηση βγάλαμε σήμερα. Μήπως εκφράζει την προσωπική του φιλοδοξία για τον ομό Κοζάνης και την περιφερειακή ενότητα. Έχει ακουστεί και αυτό, ότι πάτε εσείς, κύριε Παπαϊορδανίδη, βουλευτής. Το να λέω εγώ ΚΚΙ συνηθίζω να απαντώ στους δημοσιογράφους. Κύριε Παπαϊορδανίδη, σας άκουσα από το ραδιόφωνο με θρησκευτική ευλάβεια. Καταρχήν, κύριε Σαββόπουλε, να ξεκινήσετε από το ότι θα βάλει. Δικαίωμα εσείς, κύριε Παπαϊορδανίδη, να με κρίνετε, μπορεί να με κρίνει ο λαός Καστοριάς. Εσείς δεν έχετε απολύτως κανένα δικαίωμα. Το ίδιο να σας κάνω μια ερώτηση και να μου απαντήσετε. Από πού προκύπτει από το Καλλικράτη ότι εγώ δεν μπορώ να εισηγηθώ θέμα που αφορά. Αυτό που δεν το αφορά, θέμα εισηγηθήκατε, δηλαδή, κύριε Σαββόπουλε. Δεν το έχετε πουθενά δει. Εισηγηθήκατε το κέντρο εκπαίδευση νεοσυλλέκτων Άργος Ορεστικού. Κύριε Παπαδάκη, δεν έκανα ένα ερώτημα. Από πού προκύπτει ότι δεν μπορώ να εισηγηθώ θέμα που αφορά και άλλες περιφερειακές ενότητες. Το έχετε πουθενά στο Καλλικράτη. Πέτε μου το να το δω. Ορίστε. Από πού προκύπτει, γιατί είπατε θέσατε και θέμα νομιμότητας. Προσέξτε. Όχι, δεν έβαλα κανένα ζήτημα νομιμότητας. Λέω ότι αν η εισήγηση ερχόταν, θα ερχόταν από αλλού για αυτά τα ζητήματα. Και δεν μπορώ να εισηγηθώ εγώ, κύριε Παπαϊορδανίδη. Η εισήγηση γραπτή. Μπορείτε κύριε να το πείτε. Κύριε Παπαϊορδανίδη, μην πάτε σε αυτό το εισήγηση γραπτή. Η εισήγησή μου ήταν καθαρή. Μετά τις εξελίξεις διαφοροποιούμαστε και προτείνουμε ένα ψήφισμα και για τα 3 κέντρα στρατοπέδου. Ο Απόστολος, ο Κιωσές, εγώ πραγματικά λυπάμαι, κύριε Παπαϊορδανίδη, γιατί κοιτάζω το είχα ψηλά στην οροφή όπως και τον κύριο Αποστόλη. Αυτά και δυστυχώς λαϊκιστής δεν υπήρξα ποτέ. Εγώ δεν πέρασα, κύριε Παπαϊορδανίδη, θα με ακούσετε και μπορείτε να πείτε ό,τι θέλετε και να μου απαντήσετε. Δεν υπήρξα ποτέ λαϊκιστής. Δεν μπορεί ο κύριος Κιωσές να βγαίνει εχθές στον κύριο Παραρά και να λέει ότι εμείς προσέξτε.
Εγώ και ο Κιωσές συνεννοηθήκαμε ομόφωνα να κατεβάσουμε ένα ψήφισμα για και για τα τρία στρατόπεδα και θα περνούσε ομόφωνα. Και στέλνω εγώ όλα τα πρακτικά, γιατί τα πρακτικά δεν είναι αποσπασματικά. Ο κύριος Παραράς έκανε το copy-paste, όπως λέγεται, για να βγάλει αυτά που ενδιαφέρουν τον κόσμο, γιατί έστειλα τα πρακτικά 30 λεπτά. Αν θέλετε να σας στείλω και εσάς, κύριε Παπορδανίδη. Θα τα έχει, φαντάζομαι, κύριε Παπορδανίδη. Να σας πω. Καταρχήν, εγώ να ρωτήσω κάτι. Γιατί σας είπα, μετά αφού τοποθετηθήκατε, σας ρώτησα, καταλάβατε τι είπα ή δεν με παρακολουθήσατε. Υποτιμάτε την ίδια. Σας ρώτησα, κύριε Παπορδανίδη. Δεν απαντήσατε όμως στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Θα τα πούμε όλα αυτά στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Κρατώ με πολύ προσοχή τις ερωτήσεις σας. Ναι, ναι. Καταλάβατε. Θεσμικά. Σας ρωτάω τώρα ευθέως στον κόσμο της Καστοριάς. Την εισήγησή μου την καταλάβατε ή δεν με παρακολουθήσατε. Μπορείτε να απαντήσετε σε αυτό με ένα ναι ή όχι. Την νοημοσύνη ανθρώπων. Εγώ δεν υποτιμώ την νοημοσύνη ανθρώπων. Όχι, υποτιμήσατε. Σέβομαι από τον πρώτο πολίτη μέχρι τον τελευταίο. Με είπατε να πω ότι είπατε στην εισήγησή σας, κύριε Παπαρδανίδη. Κρατάω 9 προτάσεις. Είπε τις 7 ο κύριος Παραράς. Ξεκινάτε το λόγο σας με πολύ προσεκτικό τρόπο. Θέλετε να το ξαναεπαναλάβετε. Αυτό το πρόχειρο το χρησιμοποιείτε και σε πολλές εισηγήσεις. Κύριε Αντιπεριφερειάρχη, αυτό που κάνετε είναι πρόχειρο. Με αυτό ξεκινάτε. Δεν κατανοώ το λόγο για τον οποίο ήρθε. Λέξεις δικές σας χρησιμοποιώ, κύριε Παπορδανίδη. Χαίρομαι που τι θέμα συζητάμε και για ποιο λόγο. Θα δημιουργούμε θέματα για να τα δημιουργούμε. Εμείς πάντως την επόμενη 25 φορά... ανεργία θα πάει 30. Το 25 δεν σας προβληματίζει, κύριε Παπαρδανίδη. Με προβληματίζει και πάρα πολύ με προβληματίζει. Αλλά το θέμα μας, όπως είπατε, ήταν τα στρατόπεδα. Δεν ήταν το 25% της ανεργίας. Εσείς το βάλατε. Ήταν αυτό το 5% που θα δημιουργηθεί παραπάνω. Μάλλον εσείς δεν καταλάβατε την εισήγηση. Με περισσότερη προσοχή δεν υφίσταται ως θέμα. Εκ του μειόντος. Βέβαια αυτό το εκ του μειόντος. Είναι εξήγητο και ο Παπαδάκης. Δεν βλέπω το λόγο. Δεν το καταλαβαίνω. Το θέμα είναι ότι εδώ ένα βάζει... θέμα που δεν υφίσταται να έρθουμε να πούμε ότι υφίσταται και να θέλουμε υπόμνημα. Αυτό καταλαβαίνω. Πρέπει λοιπόν, λέτε, κλείνοντας, με περισσότερη σοβαρότητα. Ναι, αυτά που είπα και εγώ πριν. Θέματα στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Κάναμε και εμείς από μαγνητοφόρηση και τα ένα θέμα, κύριε Παραδά. Ένα-ένα για να καταλαβαίνουμε όμως. Θα τον ακούσω όταν σταματήσω. Είπατε για θέμα Δακή, θα έπρεπε να το φέρει ο κύριος Δακής. Εσείς, σαν επικεφαλής της μειοψηφίας, είπατε αυτά τα λόγια και μετά ο κύριος και ο ΣΕΣ. Είπε μεταξύ όλων των άλλων, ξέρετε, θα το ψηφίσουμε προληπτικά, αλλά να μην γίνουμε γραφικοί. Εσάς ο κύριος Κιωσές δεν σας μείωσε σαν επικεφαλής. Δηλαδή, εσείς λέτε άλλα και άλλα λέει ο Αποστόλης ο Κιωσές. Τον Αποστόλη τον Κιωσέ τον έστειλε λίγο αυτό που λέει θα το ψηφίσουμε, θεσμικά, αλλά φοβάμαι προληπτικά. Είπε και άλλα παιδιά. Θα σας απαντήσω αμέσως μετά το Πάσχα στο Περιφερειακό. Φοβάμαι να μην γίνουμε γραφικοί. Νομίζω ότι. Κύριε Παραρά, ναι. Και δεν βλέπω το λόγο να απαντήσω σε όλα αυτά, τα συζήτησα μαζί. Γιατί δεν απαντάτε, κύριε Παπαρδανίδη, εσείς είστε του διαλόγου. Για πέστε μου, γιατί δεν απαντάτε. Εγώ θα απαντήσω. Νομίζω ότι ήταν... ήταν αυτή η εισήγησή σας. Επιτρέψτε καταλάβατε μου. Καταλάβατε τι σας είπα στην εισήγηση. Άμα δεν καταλάβετε, άμα δεν καταλάβατε. Ναι, για να απαντήσει, κύριε Σαββόπουλε. Μισό λεπτό να απαντήσει, γιατί μιλάτε και οι δύο. Οπότε. Ένα λεπτό, κύριε Σαββόπουλε, να ακούσουμε την απάντηση. Μπορεί να απαντήσει με ένα ναι ή όχι. Αν θέλει ο ίδιος εδώ είναι. Δημόσια, μου είπε νωρίτερα ότι δεν έχει και πρόβλημα με τον διάλογο. Αυτό που είπα, καταλάβατε, μην το καταλάβατε, γι' αυτό και σας το ρώτησα. Αν δεν το καταλάβατε, οπότε συγγνώμη, γιατί δεν το καταλάβατε εσείς αυτά που είπα εγώ. Τι λέτε, κύριε Παπαϊορδανίδη, κύριε Σαββόπουλε, μισό λεπτό. Κύριε Παπαϊορδανίδη, εγώ δεν θα φωνάξω. Δεν μπορούμε όμως έτσι να κάνουμε κουβέντα. Δεν μου το εμποδίζει κανένας. Για να ξέρετε ότι η μητέρα μου είναι από τη Λευκόπληση Κοζάνης. Είμαι και μισός Κοζανίτης. Εγώ λειτουργώ από τώρα με περιφερειακή συνείδηση. Κάποιοι άλλοι από εσάς με προσωπικές μανδύες πίσω από κάποια πολιτική σκοπιμότητα θέλετε να στηρίξετε την κυβέρνηση η οποία σας όρισε εκεί πέρα. Α, ορίστε λοιπόν. Με φωνές, για να δώσει μια απάντηση όμως, κύριε Σαββόπουλε. Κύριε Σαββόπουλε, κύριε Σαββόπουλε. Δεν έχω καμία πολιτική φιλοδοξία. Είστε δύο κορυφαία στελέχη του Περιφερειακού Συμβουλίου. Μην δίνουμε κακό παράδειγμα. Ας ακούσουμε, κύριε Σαββόπουλε. Ορίστε, κύριε Παπαγιορδανίδη. Θα απαντήσει τώρα, μισό λεπτό. Θα απαντήσει όπως θέλει ο ίδιος. Μισό λεπτό. Ορίστε. Πολύ σωστά το βάλετε. Καταρχήν, με φωνές και με κραυγές δεν θα κάνουμε διάλογο εμείς. Μπορώ κι εγώ να φωνάξω. Δεν είναι το νόημα να σκεπάσω κανενός φωνή. Αρμοδίως, θεσμικά λειτουργώντας μέσα στο Περιφερειακό Συμβούλιο που θα γίνει μετά το Πάσχα, θα έχετε να ακούσετε πολύ περισσότερα. Το μόνο που πρέπει να πω αυτή τη στιγμή, το αν κάποιοι ερμηνεύουν διαφορετική στάση και τέτοια, είναι προσωπικές ερμηνείες. Έτσι, και δέχομαι την άποψή τους ως μια άποψη προσωπική. Από εκεί και πέρα όμως, δεν μπορεί τον κύριο Αντιπεριφερειάρχη που το συνεχάρει για την πρωτοβουλία αυτή και όταν μιλώ συγχαρητήρια για την πρωτοβουλία που αναλάβατε, δεν μπορώ να μιλώ για το σύνολο των στρατοπέδων, αφού η πρωτοβουλία αυτή, εκτός και αν το αντιλαμβάνεται κανένας διαφορετικά, αφορούσε καθαρά ένα και μόνο, το κέντρο εκπαίδευση νεοσυλλέκτων στο Άργος Ορεστικό. Από εκεί και πέρα, όταν δεν βγαίνει μία εισήγηση και επειδή κάτι πρέπει να πούμε, δεν υποτιμώ καμιά νοημοσύνη. Κάποιοι άλλοι υποτιμούν τη δική μας νοημοσύνη, μάλλον ξεχνούν και το ποσοστό που λάβαμε στις τελευταίες εκλογές. Και οφείλω να πω το εξής. Μέσα από μία υπεύθυνη πολιτική που θα κάνουμε το επόμενο διάστημα,
Στόχο έναν έχουμε, να πείσουμε όλο και περισσότερους πολίτες στη Δυτική Μακεδονία και εκεί στην Περιφερειακή Ενότητα της Καστοριάς, για να δείξουμε ποια θα είναι η επόμενη Περιφερειακή Αρχή. Αλλιώς αντιλαμβανόμαστε εμείς τη λειτουργία στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Κάποιοι θέλουν να βάζουν αυτά τα ζητήματα, γιατί προφανώς νομίζουν ότι αν σηκώσουν το λάβαρο της Επανάστασης θα είναι ευχάριστοι στους πολίτες. Εγώ έχω πει και μέσα στο Περιφερειακό Συμβούλιο πράγματα που ενόχλησαν πολίτες, λειτουργώντας όμως υπεύθυνα. Δεν είμαι εδώ για να διασφαλίσω εκλογική πελατεία. Είπα ότι οι συγχωνεύσεις των σχολείων πρέπει να προχωρήσουν, υπάρχοντας όμως θέματα τα οποία θα πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη. Δεν είπα όμως να μην κλείσει καμιά σχολική μονάδα. Ούτε θα πω αύριο ότι η υπόθεση με τα νοσοκομεία είναι μια υπόθεση που δεν πρέπει να θυχθεί απολύτως τίποτα. Ούτε θα πω να γίνει αύριο καινούργιο νοσοκομείο, ξέροντας ότι δεν μπορεί να γίνει αύριο. Είπαμε προεκλογικά ότι θα υπάρχει η ενίσχυση των υπάρχουσων δομών υγείας και αυτό θα διεκδικήσουμε. Από εκεί και πέρα, χτες μπήκανε και παραδείγματα για συγκεκριμένα σχολεία, για 1002 και μπερδεύτηκε η συζήτηση. Εμείς δεν θα ακολουθήσουμε αυτόν τον δρόμο και νομίζω ότι θεσμικά απευθυνόμενος στον κύριο Περιφερειάρχη, που έχω την αίσθηση ότι και ο ίδιος του θα είναι ενοχλημένος από αυτές τις πρωτοβουλίες, πρώτος ο κύριος Αντιπεριφερειάρχης Καστοριάς προκάλεσε όλες αυτές τις συζητήσεις. Είναι ενοχλημένος και ο κύριος Δακής, λέτε γι' αυτά. Ορίστε. Είναι ενοχλημένος και ο Περιφερειάρχης. Φαντάζομαι, ναι, με το που ενημερωθεί ακριβώς τι έχει γίνει με τα δελτία τύπου και με τον τρόπο που βγήκε ο κύριος Σαββόπουλος, γιατί βγήκε χτες και σε τηλεόραση, στα τηλεοπτικά δίκτυα και προφανώς θα πρέπει να βγαίνει, γιατί είπαμε ότι αυτό είναι στα πλαίσια της κοινωνικής λογοδοσίας. Αχα. Δεν πρέπει όμως να παρερμηνεύει στάση αντιπολίτευσης. Και εν κατακλείδη να πούμε και το εξής. Είναι κακό όταν, παράδειγμα, ακόμα και αν δεν έχει γίνει απόλυτα αντιληπτό, λέει ο Απόστολος ο Κιωσέτος ότι στα πλαίσια αυτά μπορούμε να ψηφίσουμε αυτό το υπόμνημα, να το ψηφίζουμε. Είναι κακό μέσα από διάλογο να υπάρχει συνένεση. Τι είμαστε εκεί πέρα δηλαδή, να βγαίνουμε να λέμε, δηλαδή την εισήγηση της ΔΕΗ, να βγω εγώ σήμερα και να πω ότι την εισήγηση την έφερε Περιφερειακό Σύμβουλο στην παράταξή μου και την ψήφισε όλο το Περιφερειακό Σύμβουλο. Μου κάνει εντύπωση αυτό που λέτε, ότι και ο Γιώργος ο Δακής θα είναι ενοχλημένος με όλο αυτό το θέμα έτσι όπως έχει βγει προς τα έξω. Γιατί ο τρόπος που βγαίνει δεν λειτουργεί σε μια κατεύθυνση συνένεση. Κύριε Σαββόπουλε, έχετε ενδείξει τέτοιες από τον κύριο Δακή. Ο κύριος Δακής, πέρα από οτιδήποτε άλλο, να το γνωρίζετε πολύ καλά, πέρα από οτιδήποτε άλλο, γιατί μπορεί να είμαστε αντίπαλοι σε ό,τι αφορά τις διαδικασίες τις εκλογικές, έτσι μέσα στο Περιφερειακό Συμβούλιο, είναι και αυτός στα πλαίσια μιας υπεύθυνης φωνής να λειτουργεί όπου υπάρχουν ζητήματα που μπορούμε να διεκδικήσουμε μαζί συνενετικά. Δεν άρα δείχνει εδώ αυτά όλα τα στοιχεία. Δεν. Ή μήπως ο κύριος Δακής δεν είναι κομματικός τέλεχος της Νέας Δημοκρατίας. Είναι όμως ο πρώτος αιρετός περιφερειάρχης. Εμείς σεβόμαστε απόλυτα τους θεσμούς και έτσι μέσα από τον θεσμικό μας ρόλο θέλουμε να συζητούμε. Αν κάποιοι άλλοι έχουν διαφορετικές στοχεύσεις, προφανώς και είναι μέσα στις φιλοδοξίες τους. Δεν θα κάνω εγώ σε αυτό το ζήτημα κριτική. Ναι. Πρέπει όμως να είμαστε πιο προσεκτικοί στους πολίτες. Mm-hmm. Αυτό το ύφος και το αυταρχικό της υπόθεσης, μόνο δημοκρατική λειτουργία δεν εγγυάται. Μα είναι σοβαρό αυτό που λέτε τώρα. Ναι, το λέω γιατί, ας πούμε, θα μπορούσα σε αυτές τις συσκέψεις που έγιναν εκεί, εκπροσωπούμε από τους συμβούλους μου, αλλά κάποιοι μάλλον παραγνωρίζουν το γεγονός ότι είμαι και επικεφαλής μιας παράταξης. Έχω πάρει στο τηλέφωνο, και έτσι πρέπει να κάνω πολλές φορές θεσμικά, για πολλά ζητήματα που προκύπτουν, τον Αντιπεριφερειάρχη Καστοριάς. Έχω την αίσθηση ότι ποτέ δεν σήκω στο τηλέφωνο να πάρει και να πει: έχουμε θέμα εδώ πέρα, μπορείς να συμμετέχεις και αυτή σε αυτή τη σύσκεψη. Δεν έχει με πάρει εσάς. Εξέφρασε απόλυτα μετά από συνεννόηση ο Απόστολος Κιωσές, που βρέθηκε στο Άργος Οριστικό, όπου είπε: εμείς έτσι είπαμε προεκλογικά, ό,τι φύγει τους πολίτες της Δυτικής Μακεδονίας, θα αντιδρούμε σε σχέση με την κυβέρνηση. Ναι. Τη διαβεβαίωση όμως τη συνάντηση την είχαμε και από τους δημάρχους μέσα από αυτήν τη σημαντική πρωτοβουλία. Να πάμε να ακυρώσουμε εμείς πρωτοβουλίες. Εμείς πιστεύουμε ότι έχετε βάλει την ώρα αυτή όμως αρκετά ζητήματα. Ναι, πραγματικά να αρκετά ακόμα ζητήματα. Δηλαδή, η Περιφερειακή Ενότητα της Καστοριάς έχει και έναν βουλευτή που έχει την τιμή η περιοχή μας να είναι και πρόεδρος της Βουλής. Εάν δηλαδή μέσα από την πίεση του πρόεδρου της Βουλής μένει το στρατόπεδο ή μένει οτιδήποτε άλλο, εμείς από τη στιγμή που καταφέρνουμε να το κερδίζουμε ως περιοχή, θα πρέπει να λέμε γιατί? Θα ψάχνουμε ποιος είναι ο πατέρας της νίκης? Όχι. Αυτό που ενδιαφέρει είναι το καλό των πολιτών της Δυτικής Μακεδονίας. Το άλλο δεν ενδιαφέρει κανέναν. Ενδιαφέρει ίσως εμάς που είμαστε αιρετοί μέσα από τις προσωπικές μας φιλοδοξίες. Οι προσωπικές φιλοδοξίες όμως πρέπει να πνίγονται μέσα στις συλλογικές προσπάθειες. Αυτό πρέπει να κατακτήσουμε.
Και εγώ ως νέος άνθρωπος δεν θα κάνω πίσω σε αυτό. Δεν θα κάνετε πίσω. Είμαι αποφασισμένος, ναι, μέσα από μια συλλογική λειτουργία όπου θα ακούσω τους πάντες και τα πάντα. Δεν είμαστε ούτε οι άνθρωποι που τα γνωρίζουμε όλα, είμαστε άνθρωποι όμως που έχουμε ανοιχτά τα αυτιά και μπορούμε να δεχτούμε ναι, μια άποψη κύριε Σαββόπουλε, όταν έχει τεκμήρια. Μισό λεπτό, κύριε Παπαγιοκανίδη, τώρα. Κύριε Σαββόπουλε, έχετε ενδείξει ότι έχει. Δεν απάντησε στην ερώτηση που έκανα ο κ. Παπαδάνη. Αν θέλει να σου απαντήσει, αν κατάλαβε την εισήγηση μου, μένα ναι. Αν κατάλαβε την εισήγηση, τη δική σας. Την πρώτη. Δεν απάντησε, την καταλάβατε. Αρμοδίως στο Περιφερειακό Συμβούλιο, αλλά δεν θα πούμε αυτά τα ζητήματα. Αγαπητέ φίλε Αντιπεριφερειάρχη Καστοριάς, κύριε Σαββόπουλε Δημήτρη, και συνάδελφε, γιατί προχτές είχαμε και την εκλογική διαδικασία στο ΓΙΟΤΕ, δεν ξέρω αν έχουν βγει ακόμα τα αποτελέσματα των αντιπροσώπων για να σας συγχαρώ. Τι είναι αυτά, τι αποτελέσματα είναι αυτά, τι. Το παράρτημα, κύριε Παπαδάκη. Στο παράρτημα. Όχι, δεν το έβαλα έτσι, επειδή γνώριζα ότι είστε υποψήφιο στο. Ναι, στους αντιπροσώπους του Νιοκών. Ήταν υποψήφιος. Είναι κακό αυτό, κύριε Παπαδάκη, δεν ξέρω. Είπα τέτοιο πράγμα. Είπα, δεν ξέρω αν έχουν βγει τα αποτελέσματα. Όχι, πού πατάει η συζήτηση. Αν θέλετε να μου παρεμηνεύσετε και σε αυτό, μας ακούει όλος ο κόσμος. Τι είναι αυτά τα αποτελέσματα. Οι Γεωπόνοι τι είναι τώρα, εκλογές είχαν οι Γεωπόνοι. Εκλογές στο ΓΙΟΤΕ βασικά. Κύριε Παπαδάκη, μπορείτε να απαντήσετε να καταλάβατε την εισήγησή μου, ναι ή όχι. Απάντησα πολύ καθαρά μες στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Το καταλάβατε. Συμπλήρωσε ο αγορητής της παράταξής μας ο κύριος Αποστόλης Κιωσές. Γιατί είπατε και στην αρχή, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ο αγορητής ήταν ο κύριος Κιωσές. Στα πρακτικά ο κύριος Κιωσές λέει καθαρά και τα τρία στρατόπεδα. Και τα τρία στρατόπεδα. Λοιπόν, από τις 10 προτάσεις όντως που είπατε, η μία ήταν, λέει, μπράβο στην πρωτοβουλία που πήρατε εσείς οι εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης και πήγατε και ψηφίσατε τον υπουργό. Δεν την είπα μυρωδικά. Τα 9 λέτε, ξέρω εγώ, προχειρότητα. Το ένα, το άλλο, ξέρω εγώ, σοβαρότητα, γραφική και ένα. Και μετά βάλατε και ένα συγχαρητήριο για την πρωτοβουλία εκείνη. Εξ ονόματος του κυρίου Δακή, κύριε Παπαδάκη, δεν μπορείτε να μιλάτε εσείς. Αν έχετε κάποια επικοινωνία και σας είπε ότι δυσαρεστήθηκε ο κύριος Δακής, ας βγει ο κύριος Δακής να πει ότι δυσαρεστήθηκε από τη στάση μου. Εγώ, γιατί ό,τι εισηγούμε στον περιφερειακό. Εντάξει, τη στιγμή αυτή προκύπτει ένα θέμα πάντως. Ότι... Κάνουμε ομάδα προς συνεδρίαση και δεν λειτουργώ. Βάζοντας στο μυαλό μου ό,τι μου κατέβει και μπαίνω στο Περιφερειακό Συμβούλιο και εισηγούμε οποιοδήποτε θέμα. Κάναμε προσυνεδρίαση, είπαμε στην προσυνεδρίαση στην ομάδα ότι αλλάζουμε γιατί πλέον έχουμε διαφοροποίηση στο σενάριο και θα εισηγηθώ και για τα τρία τα στρατόπεδα. Ομόφωνα η ομάδα αποφάσισε. Δηλαδή, εσύ λέτε ότι εγώ πήρα την πρωτοβουλία, κύριε Παπαδάκη. Δεν παρερμηνεύω μόνος κανέναν μου να κύριο Περιφερειακό. Κύριε Παπαδάκη, ξέρετε πώς δημιουργήθηκε το θέμα. Δημιουργήθηκε το θέμα γιατί σε μια συνέντευξη που έδωσε στον κύριο Παραρά, είπα ότι στην αρχή. Είπα αυτά που είπατε εσείς ακριβώς. Και ο κύριος Κιωσές είπε ότι ναι, μεν το ψηφίζουμε, αλλά να μην θεωρηθούμε γραφικοί. Και μάλιστα όταν τοποθετήκατε εσείς, πήρα το λόγο και σας λέω, κύριε Παπαδάκη, καταλάβατε ή δεν με παρατηρούσατε. Εξακολουθείτε να υποτιμάτε. Τη διαβεβαίωση, κύριε Παπαδάκη, την έχουμε. Έτσι ακριβώς το είπα στην Περιφερειακή Συμβουλή. Μόνο για το κέντρο νοσηλεύσεων άγχους τουριστικού. Εάν κλείσει 20 μέρες το Μαυροδέντρο με απόφαση, όπως τη Δευτέρα βγήκε απόφαση και θα μπορούσε να είναι του Μαυροδεντρίου. Εμείς ως Περιφερειακό Συμβούλιο, έχοντας ανοιχτά τα μάτια. Τι θα πούμε. Και εκεί είπατε, κύριε Σαββόπουλε, ότι μόλις αναφερθήκατε στην Κοζάνη, τότε αντιδράσατε. Ναι. Νεοσυλλέκτων. Εγώ δεν όφιλα να το πω. Ναι. Με αυτό ξεκίνησα. Mm-hmm. Και μόλις σας είπα Κοζάνη, τότε ταραχτήκατε. Γιατί μάλλον δεν καταλάβατε την πρώτη εισήγηση. Αυτό είπα και τίποτε άλλο. Εξ ονόματος του κυρίου Δακή, δεν μπορείτε να μιλάτε. Αυτή είναι η περιφερειακή συνείδηση. Δεν μπορείτε να μιλάτε. Εγώ μπορώ να μιλάω και αυτό που κύριε Παπαδάκη. Θέλω ένα λεπτάκι λίγο, περιμένετε λίγο. Ακούστε λίγο. Εγώ θέλω κάτι να ρωτήσω. Δακή, δεν μπορείτε να πείτε εσείς ότι είναι δυσαρεστημένος με εμένα. Πολύ εγώ εισηγήθηκα και είχαμε ομόφωνη απόφαση στην προσυνεδρία που θα εισηγηθώ αυτό το θέμα. Θέσατε θέμα νομιμότητας, το επαναλαμβάνω ότι δεν μπορώ να φέρω εισηγήσεις που αφορούν άλλες περιφερειακές ενότητες. Είστε πολύ λάθος, κύριε Παπαδάκη, παρόλο που είστε πολύ διαβασμένος. Και ένα τελευταίο όσον αφορά τη διαδικασία. Η διαδικασία και όλη η φασαρία ξεκίνησε από χθες. Βγαίνοντας ο Αποστόλης ο Κιωσές και με αποκάλεσε ψεύτη στον Καστοριανό λαό ότι δεν έγιναν έτσι, ότι εμείς συμφωνήσαμε και πέρασε ομόφωνα και για τα τρία στρατόπεδα. Έτσι έγινε, κύριε Παραδά, από τα πρακτικά που ακούσατε στα 30 λεπτά. Γι' αυτό σας δηλαδή, είπα ότι. Από αυτά τα σοβαρότητα, τα έτσι, τι συζητάμε, αυτό είναι το ομόφωνα. Ναι, γι' αυτό είπα στον κύριο. Λίγο, παίξτε λίγο και με τον κύριο Κιωσέ. Γιατί πολλοί κόσμοι μπορεί να μην ξέρει. Όχι, θα κοβάλουμε, αλλά με τον κύριο Κιωσέ είχα και αντιπαράθεση χθε βράδυ στο δίκτυο. Ακριβώς για το θέμα αυτό. Απλά ο κύριος Παπαϊορδανίδης λέει ότι εγώ μιλούσα για ένα. Μίλησα πολύ ψηλά στα μάτια μου και δυστυχώς κατέβηκε. Με αποκάλεσε ψεύτη σε όλο τον Καστοριανό λαό. Κύριε Παπαϊορδανίδη, είμαι 45 χρονών. Όχι δημόσια, κανένας κατηδίαν δεν μπόρεσε και δεν μπορεί να με αποκαλέσει ψεύτη. Γιατί αυτή η ιδιότητα δεν ισχύει για τον Σαββόπουλο. Τώρα, εάν εσείς αντιδρούσατε διαφορετικά στη θέση μου, σημαίνει ότι είστε άνθρωπος διαφορετικών τόνων. Εγώ, ψεύτη και κλέφτη,
Δεν ανέχομαι από κανέναν από κανέναν. Τώρα λέτε κλέφτη. Από εκεί ξεκίνησε το Παραδανίδη. Δέστε τα πρακτικά. Ναι, δεν υπόθηκαν, κλέφτε και τέτοια. Και κύριε Παραδά, ότι είχε και τα σχολεία. Ναι. Συμφωνούσαμε και εμεί. Εγώ ένα πράγμα όμω. Ακούστε με λίγο, κύριε Σαββόπουλε. Είναι σημαντικό να ακούσω κάτι. Δεν ήταν να μην κλείσουν όλα τα σχολεία. Το θέμα όμω, κύριε Αντιπεριφερειάρχα, περιμένετε λίγο. Το θέμα θα πάρει συνέχεια. Εγώ θέλω να καταλάβω όταν λέει ο κύριο Παπαγιορδανίδη ότι δεν πάει άλλο αυτή η ιστορία, θα τη φέρω στο Περιφερειακό Συμβούλιο λόγω συμπεριφορά. Ένα λεπτό. Αν τον έλεγε ψεύτη τον κύριο Παπαγιορδανίδη, όχι ψή, στο ναι. ραδιόφωνο, για πράγματα τα οποία δεν ισχύουν, δεν θα έβγαινε στο ραδιόφωνο να υπερασπιστεί τον εαυτό του. Θέλω να μου πει ο κύριος Παπαγιορδανίδης. Ο κύριος Παπαγιορδανίδης όμως. Ο κύριος Παπαγιορδανίδης με αποκάλυψε ψεύτη, καταλαβαίνετε. Είπε, είναι αναλυτή αυτά που είπα. Να ορίστε, κύριε Παπαγιορδανίδη. Τι είπα στον κύριο Παραρά. Είναι, κοιτάξτε, κύριε Σαββόπουλε, ακούστε λίγο. Όλα, προσέξτε τώρα, είναι και η τεχνολογία, στη μέση, όλα είναι καταγεγραμμένα. Αυτά ακούστε λίγο. Όλα είναι καταγεγραμμένα, όλα υπάρχουν και στο ΑΦΜ. Τα ακούει κάποιος ανά πάσα στιγμή και ο Δακής και εσείς και όποιος θέλει, έτσι ανά πάσα στιγμή. Λέω το εξής. Στο όνομα του κυρίου Δακή, ο κύριος Παπαγιορδανίδης δεν έχει δικαίωμα να μιλάει. Εκτός αν τον είπε ο κύριος Δακής προσωπικά ότι είναι δυσαρεστημένος. Να το πει αυτό τώρα δημόσια. Εγώ. Αυτό είπα εγώ. Με παρερμηνεύετε δυστυχώς. Είμαι πολύ προσεκτικός. Είπατε. Στο όνομα του κυρίου Δακή είπατε ότι πήραμε πρωτοβουλία και θα δημιουργηθεί θέμα. Κύριε Παπαγιορδανίδη, όταν καταλήξει κάποιο ψεύτη στο ραδιόφωνο. Θέλω να ακούσω. Ναι, ναι, θα έχετε. Κύριε Σαββόπουλε, βάλτε. Κάντε λίγο παύση, κύριε Σαββόπουλε. Κύριε Σαββόπουλε, ακούστε λίγο όμως τώρα. Ακούστε λίγο, ναι, ένα λεπτό. Κύριε Παραδά, σας τα έφυλα από το πρακτικά. Να κάνει μονόλογο. Ναι, ένα λεπτό. Κύριε Παραδά, απαντήστε. Μπορώ να τον δεν κατάλαβα το έφυλα αποσπασματικά. Όχι, πήρα 2-15 λεπτά. 2-15 λεπτά. Αυτά πήρα. 30 λεπτά όσο κράτησε. 30 λεπτά είναι. Μια ενημέρωση του κυρίου Δακή και το πρώτο θέμα εκτός ημερησίας διαδικασίας. Μην τα βάζουμε και όλα αν θέλετε. Δεν είναι θέμα εκεί τώρα πια. Περιμένετε. Ο κύριος Παπαγιορδανίδης να με πει ψεύτη, οπότε να το δεχτώ γι' αυτό και να τον πω να είστε καλά και εσάς. Όχι, απλώς θα βάλει θέμα για τη συμπεριφορά σας στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Μου αποκάλεσε ψεύτη στα 45 μου χρόνια. Περιμένετε λίγο, θα βάλει θέμα στο Περιφερειακό. Αυτό μου το εξηγείτε. Αυτό θέλω να ρωτήσω. Τι θέμα θα βάλετε, κύριε Παπαγιορδανίδη? Δεν κανένα στο Περιφερειακό Συμβούλιο, απόλυτη δημοκρατία. Απόλυτη δημοκρατία. Για να ακούσουμε όμως τι θέλει να κάνει. Να ακούσουμε λίγο όμως, κύριε Σαββόπουλε, να ακούσουμε τι θα κάνει στο Περιφερειακό μετά το Πάσχα. Θα σκεφτεί, έχει πολλά να σκεφτεί. Ο κύριος Παπαγιορδανίδης θα καταστρώσει ένα πλάνο και θα μας βγάλει ψεύτες. Για να τον ακούσουμε τι θα κάνει όμως. Πάντως δεν έχω αποκαλέσει ποτέ κανέναν ψεύτη. Εχθές με αποκάλεσαν, κύριε. Δεν είναι πολύ Παπαγιορδανίδη, συνάδελφο γεωτεχνικέ. Μπορώ και να μιλήσω για την εντάξει, ότι δεν λέτε αλήθεια, είπε ο Κιωσέ, όχι η Παπαγιορδανίδη. Ο επικεφαλή τη εδώ πέρα τη περιφερειακή. Ακούστε τον λίγο όμω τώρα για να κλείσουμε. Για τον οποίο λέω τα κύριε Σαββόπουλε. Ώστε να κλείσω έναν επίλογο. Με αποκάλεσε ψεύτη. Πάμε στον επίλογο Παπαγιορδανίδη για να πάμε στον Τζίμι Πανούση μετά έχουμε. Λοιπόν, πιστεύω εντάξει μέσα από τι τόσε αναφορέ που έκανε στο επίθετό μου. Ο κατά τα άλλα συμπαθής αντιπεριφερειάρχης Καστοριάς και συνάδελφός μου, ναι. Και μέσα από τις πρωτοβουλίες που θα αναλάβουμε το επόμενο διάστημα, να ανατρέψουμε τα δεδομένα στην ενότητα της Καστοριάς και στη Δυτική Μακεδονία και να δρομολογήσουμε εξελίξεις για τις επόμενες εκλογές περιφερειακές. Αυτό μόνο θέλω να πω. Αχα. Δεν έχω αποκαλέσει ποτέ κανέναν ψεύτη. Είμαι πάντα προσεκτικό στις διατυπώσεις μου. Αυτά που είπα για τον κύριο Περιφερειάρχη, είπα κατόπιν. Κατόπιν για τον κύριο Περιφερειάρχη, μισό λεπτό. Κύριε Σαββόπουλε, για να ακούσουμε με τον Δακή τι έκανε. Νομίζω ότι αυτό είναι ο τρόπο λειτουργία που θα πάμε να μιλήσουμε στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Εγώ έχω μάθει να ακούω. Συγγνώμη, κύριε Παπαγιορδανίδη, συγγνώμη. Για να ακούσω, κύριε. Είπα ότι αν ο κύριο Περιφερειάρχη του πούμε για όλα αυτά τα θέματα και τα σειρά. Τάμαθε. Είμαι βέβαιος εγώ, γιατί γνωρίζω τον άνθρωπο περιφερειακά. Α, λέτε ότι θα ενοχληθεί πολύ, λέτε. Ναι, αυτό είπα. Ότι ενοχλήθηκε. Ότι θα ενοχληθεί. Δεν είπατε, κύριε Παπαγιορδανίδη, γιατί... δεν είπατε θα ενοχληθεί, ενοχλήθηκε. Εντάξει, να δείτε. Δεν, εντάξει, δεν μην παίζουμε τώρα με τις λέξεις, καταγεγραμμένα είναι. Και οι συνεντεύξεις σας σε λίγη ώρα θα είναι αναρτημένες στο blog ΑΦΜ. Θα τα ακούσουν όλοι. Δεν θα παίξουμε, κύριε Παραδά, μπορώ να έχω ένα λεπτό. Ναι, κύριε Σαββόπουλε, πρέπει να κλείσουμε, παρακαλώ πολύ. Ένα λεπτό έχω και για τους δυο για το τέλος. Κύριε Παπαγιορδανίδη, ορίστε. Θέλω και εγώ να τελειώσω. Ναι, ναι, αμέσως μετά κύριε Σαββόπουλε και σε εσάς. Ορίστε, κύριε Παπαγιορδανίδη. Εγώ απευθυνόμενο σε εσάς και στους ακροατές, νομίζω τα υπόλοιπα πρέπει να τα πράξω θεσμικά, λειτουργώντας. Οφείλω να πω το εξής. Προκύπτουν μία σειρά από σοβαρά ζητήματα το επόμενο διάστημα. Η πατρίδα αντιμετωπίζει σοβαρά θέματα. Και οφείλουμε μέσα από έναν σωστό σχεδιασμό καταρχήν να υπερασπίσουμε τα κεκτημένα δικαιώματά μας. Κατά δεύτερο, εάν αυτό δεν είναι εφικτό, επειδή καθημερινά συμβαίνουν διάφορα που αφορούν
σημαντικά ζητήματα της περιοχής, από την παιδεία και την υγεία, φτάνοντας στα κέντρα νεοσυλλέκτων οπουδήποτε, να κάνουμε αυτόν τον σχεδιασμό μέσα από έναν σοβαρό διάλογο, όπου θα συνεισφέρουμε να μην στερήσουμε την ισόρροπη περιφερειακή ανάπτυξη. Η περιφερειακή ενότητα της Καστοριάς, με όλα αυτά που συμβαίνουν στη Γούνα το τελευταίο διάστημα, με τη γεωργία της και τα περίφημα προϊόντα της, με τον τουρισμό και τις δυσκολίες τις όποιες υπάρχουν, είναι μια ηλιαχτίδα για την ανάπτυξη στη Δυτική Μακεδονία. Εμείς ως παράταξη θέλουμε και πιστεύουμε ότι μπορούμε να βγούμε μια ώρα νωρίτερα από την κρίση. Η Περιφερειακή Αρχή, έχω την αίσθηση ότι παίρνοντας τις πρωτοβουλίες αυτές, μπορούμε να προχωρήσουμε μια ώρα νωρίτερα. Για όλα αυτά τα ζητήματα λοιπόν, που θα δώσουν μεροκάματο τον κόσμο να μπορεί να ανταπεξέλθει στα καθημερινά του έξοδα, θα είμαστε σύμμαχοι με την Περιφερειακή Αρχή. Αυτό απαιτούν οι πολίτες και αυτό θα κάνουμε λειτουργώντας πάντα μέσα από τον θεσμικό μας ρόλο. Λοιπόν, να ξέρετε ότι τις επόμενες μέρες θα σας καλέσω για τα πανεπιστήμια, ΤΕΗ, για τα νοσοκομεία, πού θα γίνουν, πώς θα γίνουν, αν θα γίνουν. Θέλω ξεκάθαρες θέσεις, είναι θέματα τα οποία έρχονται. Εγώ τόλμησα προεκλογικά να μιλήσω ότι αεροδρόμιο, αν μπαίνει ζήτημα να είναι ένα, πρέπει να είναι στο Άργος Ορεστικό. Ναι, η Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης μας κατέταξε πρώτους. Κάποιοι άλλοι κρύβονται πίσω από τις θέσεις τους. Ωραία. Πάμε και στον κύριο Σαββόπουλο. Γιατί... Καλημέρα μου, να είστε καλά. Καθίστε, κύριε Παπαρδάκη. Θα τον ακούσετε τον κύριο Σαββόπουλο για τον επιλογό του. Τον ακούω από το ράδιο, ούτως ή άλλως. Κύριε Παπαρδάκη. Σας ακούω, δεν έχω. Ένα τελευταίο όσον αφορά τη δημοκρατικότητα με την οποία λειτουργώ, αυτό μπορεί να το ρωτήσει στους δύο συμβούλους του. Πριν τον προεκλογισμό 10 μέρες, κάναμε μια συγκέντρωση όλοι οι περιφερειακοί σύμβουλοι, παρόντος και το αποστόλου του ΚΙΣΕ, και συζητήσαμε με τη Διευθύντρια όσον αφορά την κατάρτιση του προϋπολογισμού της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς. Κύριε Παπαορδανίδη, από δημοκρατικότητα, να ξέρετε ότι υπάρχει μεγάλη διάθεση. Η συζήτηση που έγινε και με τον Αποστόλη και με την κυρία Δούφια είναι ότι εγώ μαζί σας θέλω να ακούσω τις προτάσεις σας. Θέλω να ακούσω τις προτάσεις που πιθανόν να μην τις έχουμε εμείς. Κάποια πρόταση να μας διαφύγει, ό,τι έχει σχέση με την ανάπτυξη της Καστοριάς. Αυτό μπορείτε να το ρωτήσετε και τους δύο. Μάλιστα. Και να τους διαβάσετε. Το γνωρίζω και δεν χρειάζεται να ρωτήσω τίποτα. Είναι δύο από τους καλύτερους συνεργάτες που έχω μέσα στην Περιφερειακή Παράταξη. Λοιπόν, ο λαός της Καστοριάς, εμείς θα δεχτούμε τις καλές προτάσεις της μειοψηφίας. Δεν θα το παίξουμε ούτε αυταρχική, ούτε αλαζόνες. Θα προσπαθήσουμε όλοι μαζί, εφόσον έχετε και εσείς αντίστοιχα την ίδια διάθεση, να λειτουργήσουμε για την ανάπτυξη πρώτα της Καστοριάς, γιατί γι' αυτό μας εξέλεσε ο κόσμος, και γενικότερα για όλες τις περιφέρειες της Δυτικής Μακεδονίας, πάντα με περιφερειακή σχέση. Μάλιστα. Πάντως, έχουμε κατανοήσει τι σημαίνει περιφερειακή. Πάντως, μελλοντικά δεν ξέρω τι μπορεί να δώσει όλη αυτή η κουβέντα. Δηλαδή, από τη μία άκουσα τον Παπαϊορδανίδη να λέει ότι υποψήφιος βουλευτής θα είναι ο Σαββόπουλος, και από την άλλη, κύριε Σαββόπουλε, είπατε εσείς ότι ο Παπαϊορδανίδης πάει για βουλευτής Κοζάνης. Τώρα το να λέει ο κύριος Παπαϊορδανίδης ότι ξέρει η επόμενη περιφερειακή αρχή θα είμαστε εμείς και αυτά τώρα. Δεν ξέρω. Όχι, λέω απλώς ότι. Πάντως, εγώ, κύριε Παρατά, σας δηλώνω ότι μέσα προθέσει μου δεν είναι ούτε για βουλευτής να κατέβω και θα σκεφτώ πολύ αν θα κατέβω στις επόμενες περιφερειακές. Όχι με την έννοια ότι είμαι δυσαρεστημένος, ναι, αλλά είναι κάτι το οποίο θέλει να αφιερώσει πολύ χρόνο, στερείς κάποιο προσωπικό χρόνο από τη ζωή σου. Ναι, ναι. Με μεγάλη διάθεση και με μεγάλη όρεξη συνεχίζουμε παρόλες τις δυσκολίες που αρχίζουν. Εσείς το ξεκαθαρίζετε. Εσείς, κύριε Παπαϊορδανίδη, πάτε και βουλευτής, ή είναι ακόμη νωρίς? Σας είπα νωρίτερα ότι θα οργώσουμε την περιφερειακή ενότητα Καστοριάς και σας με ρωτάτε. Για να τον ακούσουμε λίγο αν πάει για βουλευτής ο άνθρωπος. Τέλος πάντων, σας είπα νωρίτερα ότι θα οργώσουμε το επόμενο διάστημα όλη την περιφερειακή ενότητα Καστοριάς και μου λέτε αν θα είμαι βουλευτής. Πάντως βουλευτής Καστοριάς δεν μπορώ να είμαι. Σας ευχαριστώ. Όχι, για στην Κοζάνη αν θα πάτε βουλευτής. Σας είπα νωρίτερα ότι θα οργώσουμε το επόμενο διάστημα την περιφερειακή δεν ενότητα σας ενδιαφέρει, Καστοριάς. Δεν σας ενδιαφέρει. Για ποιο λόγο να την οργώσουμε? Δεν θέλετε να πάτε βουλευτής. Την οργώνουμε την περιφερειακή ενότητα Καστοριάς γιατί πραγματικά αυτά όλα που σας είπα νωρίτερα. Σας ενδιαφέρει παραπάνω αυτό δηλαδή. Το πιστεύουμε. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ, κύριε Παπαϊορδανίδη. Για την φιλοξενία και για το βήμα και είδατε ότι με το κλείσιμο πάντα και όταν κάποιοι συνειδητοποιούν ότι οι τόνοι πρέπει να έχουν πέσει, νομίζω ότι κύριε είμαστε πιο δικοδομημένοι. Να σας δω τώρα στο Περιφερειακό Συμβούλιο όμως. Στον κύριο Σαββόπουλο και να συνεχίσει την προσπάθεια του και τη δουλειά. Είναι βέβαιος ότι στα καλά του θα είμαστε πάντα δίπλα του. Σας ευχαριστώ. Γεια σας, κύριε Παπαϊορδανίδη. Χθες ουσιαστικά με αποκάλυψε ψεύδις όλους τον Καστοριά. Νομίζω ότι όλοι έχουν καταλάβει τώρα. Τον διέψευσα. Ναι. Εγώ τι πρέπει να κάνω. Ναι, ναι. Μα και ο ΣΕΣ αντέδρασε και για τα πρακτικά τα οποία βγάλαμε, ας πούμε. Αλλά τέλος πάντων, το θέμα, κύριε Σαββόπουλο, είναι ότι θα πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον αυτό που λέω και εγώ, διάλογος και συζήτηση. Λοιπόν, κύριε Σαββόπουλε, υπάρχει θέμα πάντως. Αν είναι δυσαρεστημένος ο Δακής, θα το μάθουμε. Γιατί αυτό που είπε στην αρχή. Ναι. Μπορείτε να το βγάλει στο τηλέφωνο, αλλά δεν μπορεί εξ ονόματος του κυρίου Δακίου, ο κύριος Παπαϊορδανίδης, να μιλάει. Μάλιστα. Ότι τέλος πάντων έχει ακούσματα ότι
δυσαρεστήθηκε από την πρωτοβουλία. Ποια ωραία, πρωτοβουλία. Εντάξει. Ναι. Ομόφωνα, σε ομόφωνα αφού το είχατε κουβεντιάσει, λέτε νωρίτερα. Εντάξει. Τώρα να δω τι θέμα θα έρθει. Μετά τη Σταύρωση του Χριστού, τι θέμα θα έρθει εκεί. Ο κύριο Παπαρδανίδη. Ο κύριο Παπαρδανίδη είπε τελείω διαφορετικά πράγματα. Μάλιστα. Και ο κύριο Κιωσέ, ω ειδικό αγροτή, είπε τελείω διαφορετικά πράγματα. Δηλαδή, σα καπέλο και Παπαρδανίδη, δεν κατάλαβα. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Σα ευχαριστώ, κύριε Σαββόπουλε, γεια σα.